Ολοκληρώθηκε η ετήσια συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Στο βήμα μίλησε ο Δήμαρχος Ερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Το ζητούμενο δεν είναι το πώς, αλλά το πόσο. Και δυστυχώς για αυτό το πόσο είμαστε όλοι απογοητευμένοι. Είμαστε όλοι απογοητευμένοι γιατί οι προσδοκίες ήταν πολύ μεγαλύτερες. Οι προσδοκίες από πέρσι στη Θεσσαλονίκη ήταν στα 350 εκατομμύρια και φέτος έχουμε μία απάντηση στα 120 και αυτά όχι θεσμοθετημένα. Και αυτά με τη μορφή της έκτακτης ουσιαστικά επιχορήγησης. Και όχι μόνο αυτό, η απογοήτευση είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί από ό,τι ακούστηκε και από ό,τι ψηφίστηκε και χθες, προτάθηκε μάλλον στο νομοσχέδιο, υπάρχει ταβάνι, άρα επόμενο είναι τα επόμενα χρόνια η επιχορήγηση αυτή που δίδεται στους Δήμους μέσω των ΚΑΠ να μείνει εκεί. Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Άρα λοιπόν εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να στοχεύσουμε εδώ συνέδριο και νομίζω ότι θα πρέπει να βγει από το ψήφισμά μας. Προφανώς είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που έγινε. Προφανώς τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούν το μόνο κριτήριο που υπήρχε, το πληθυσμιακό. Αλλά το κυρίαρχο, η κυρίαρχη στόχευσή μας θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό το πόσο. Ο Δήμαρχος Ιάσμου Ντερμουμίν είπε. Βλέπω όμως τις δύο συνεργάτηδες μου, την Πασχαλίνα Καπούλα και την Χαϊάτ Βελή, με τις οποίες συντονιστήκαμε πριν ανέβω στο βήμα και απόρρισε η κυρία μπροστά, οι οποίες είναι πολύ αξιόλογες από διαφορετικά θρησκεύματα και αυτό το λέω γιατί είτε Χριστός είτε Μωάμεθ, είτε Αλλάχ είτε Θεός, ο Θεός είναι ένας και μεγάλος. Και εμείς είμαστε από τον Δήμο Ιάσμου και αυτό το λέω για να διαφημίσω τον Δήμο μου και να καταλάβετε τον πολυπολιτισμικό Ιάσμο όπου συμβιώνουν αρμονικά διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές καταγωγές, καταβολές, ήθη και έθιμα. Δεν χαρακτηρίζω διότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Ο Δήμαρχος Καβάλας Θοδωρος Μουριάδης τόνισε. Ταβάνι, άρα επόμενο θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό το πόσο. Στο βήμα και απόρρισε. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Πέτσας, ο κύριος Λιβάνιος και γενικά ήταν άνθρωποι της κυβέρνησης για να μας ενημερώσουν για τα επάνω στα θέματα τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το ενεργειακό, το κόστος του ενεργειακού και εμείς οι Δήμοι μπορεί να έχουμε πάρει κάποια χρήματα, όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι η ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρυυσης, όπου το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε. Η θέση όλων των δημάρχων είναι ότι η αύξηση αυτή του ρεύματος δεν μπορεί να μετακυληθεί σε αυτές τις εποχές το κόστος του νερού. Και τέλος πάντων δεσμεύτηκαν ότι βλέπουν τον τρόπο για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν για όλους τους Δήμους με ένα ύψος 50 εκατομμύρια. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει το μεγάλο είναι η κινητικότητα με την οποία όλοι οι Δήμοι έχουν αποψηλωθεί πλέον σε προσωπικό που αφορά ιδίως τις οικονομικές υπηρεσίες. Είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο ο Δήμος Καβάλας, ο κακός Δήμαρχος Μουριάδης, ο οποίος πιέζει και δέρνει τους υπαλλήλους και αναγκάζονται να φύγουν. Αυτά είναι αστεία.